Άρον Άρον σπέβδει να ανοίξει η Ελλάς τμήματα και γραφή αντιμετώπισης της ρατσιστικής βίας σε όλη την Ελλάδα για να ανακόψει φαινόμενα βίας και κακομεταχείριση σε βάρος οικονομικών μεταναστών που πληθαίνουν καθημερινά όπως οι ίδιοι μαρτυρούν. Αν θα πάλι τα κάνει το φασαρία, θα... εγώ τα πάω αστυνομία, τα μαζί το φίλες μου. Δεν φοβάμαι εγώ. Γιατί φοβάμαι. Μια γυναίκα μεγάλη πέρασε και λέει εσείς. Ξένοι καταστράψατε την Ελλάδα, ξέρω εγώ. Τι να πεις, τίποτα. Σίγουρα πλήττονται βάναυσα, ειλικρινά ε, δεν μπορεί να τους προστατεύσει σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν το ίδιο το κράτος. Το παράδοξο παρά την αναγκαιότητα λειτουργία ενός τέτοιου θεσμού είναι πως δικαίωμα να καταγγείλουν επιθέσεις σε βάρος τους έχουν ουσιαστικά μόνο οι αλλοδαποί που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους νομιμότητας. Θα παρεμβαίνουν αυτεπάγια ή ύστερα από την υποβολή σχετικής έγκλησης στη διερεύνηση και δίωξη σε προσώπων, προσώπων, φυλής, του χρώματος, οι η ομάδα προσωπων λογω της του χρωματος οι υπολοιποι η συντριπτικη πλειοψηφια των αλλοδαπών δηλαδή, παραμένουν απροστάτευτοι, καθώς αν και θύματα θα τιμωρούνται με απέλαση σε περίπτωση που καταφύγουν στην αστυνομία. Μπορώ να πάω. Γιατί. Δεν φοβάμαι. Κανένα πρόβλημα και να πάω και να βοητάω και άλλο. Οι άνθρωποι όμω που δεν έχουν τα νόμιμα χαρτιά φοβούνται να πάνε στην αστυνομία ακόμη και αν του χτυπήσουν άσχημα. Νομίζω ναι. Έκανα το πολλά άτομα από σύλλο μαζί του μαχαιρί, μαζί του. Τα κρέδι, τα αστυνομία μαζί του μαχαιρί. Τώρα είναι φυλακή αυτό. Ο ίδιο ο αρχηγό τη Ελλάδα, παρουσιάζοντα το σχεδιασμό που υλοποιείται άμεσα, παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι πρόκειται για δουλειά του ποδαριού. Καθώ η λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών χαρακτηρίζεται συγκυριακή. Θα είμαι λοιπόν ευτυχή ε, και ω πολίτη όταν οι υπηρεσίε αυτέ πολύ γρήγορα χάσουν την αποστολή του χάσουν την αρμοδιότητά του και πώς να μην είναι άλλωστε αφού οι αστυνομικές υπηρεσίες, ειδικότερα αυτές της περιφέρειας, θα στελεχώνονται από δύο έως τρεις αστυνομικούς. Θα εκπαιδευτούν τις επόμενες ημέρες για να σηκώσουν το βάρος της διαχείρισης ιδιαίτερα δύσκολων περιστατικών, όπως τα κρούσματα της ρατσιστικής βίας, τα οποία αυξάνονται και κλιμακώνονται καθημερινά. Αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω Έλληνε και αυτό είμαι εδώ και δουλεύω, προσφέρω δουλειά και δεν φοβάμαι. Εμείς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτό το θέμα, αυτό το μεγάλο πραγματικά πρόβλημα, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες ιδρύονται έξι γραφεί αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας. Ξεκινούν τη λειτουργία τους το Φεβρουάριο στις τέσσερις υποδιευθύνσεις ασφαλείας του νησιού και επιπλέον στο Γεροπόταμο Ρεθύμνου και την ιεράπετρα. Το προσωπικό, δύο έως τρία άτομα κατά περίπτωση θα ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στα τέλη Ιανουαρίου προκειμένου να αναλάβει δράση στα μέσα Φεβρουαρίου.